Πάμε να υποδεχτούμε μαζί μας την κυρία Χρύσα Σαρδέλη. Είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κυρία Σαρδέλη, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Διότι, έχουν αναλάβει, μας το έλεγε και η Αναστασία Αργυριάδου, έχετε αναλάβει τις έρευνες για μία ουσία που λέγεται ότι βρέθηκε στο αίμα της Τζορτζίνας από τις τοξικολογικές εξετάσεις και είναι σε ειδικό εργαστήριο σε εσάς. Όχι εγώ προσωπικά, το εργαστήριο δικαστικής τοξικολογίας. Ναι, ναι. Με το οποίο συνεργαζόμαστε εμείς στο εργαστήριο κλινικής φαρμακολογίας, στο τμήμα ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Τώρα... Είναι μια περίπλοκη υπόθεση και μας έχει απασχολήσει. Ναι. Ελπίζουμε να συμβάλλουμε και εμείς με κάποιο τρόπο. Πόσο εύκολο είναι να βρεθεί αυτή η ουσία, η οποία λέγεται ότι έχει βρεθεί σε μια ποσότητα που δεν θα έπρεπε να είναι. Τώρα εσείς δεν είστε μέσα στην έρευνα, αλλά προσπαθούμε να καταλάβουμε λίγο τη διαδικασία, γιατί πράγματι οι τοξικολογικές είναι ένα στοιχείο που το αναμένουν και στο ανθρωποκτονοϊόν, προκειμένου να δουν εάν υπάρχει κάτι που θα βοηθήσει να ξεκλειδώσουν οι έρευνες. Κοιτάξτε, ειδικά σε παιδιατρικούς ασθενείς, είναι πάρα πολύ εύκολο σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και σε υγιή παιδιά, να έχουμε προβλήματα με τον υπολογισμό των δόσεων ή με την πρόβλεψη το πώς οι ενδεικνυόμενες δόσεις που εμείς χορηγούμε τελικά φτάνουν και βρούνε στο σώμα ενός παιδιού. Οπότε δεν είναι κάτι παράδοξο, είναι απλά κάτι το οποίο δεν συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Ναι. Όμως αν μιλάμε για κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν εύκολο και να εντοπιστεί, αν δηλαδή... Όχι αν δεν το ψάχνεις. Άρα πρωτίστως πρέπει να κάνετε μία λίστα με τις ουσίες που χορηγούνταν στα παιδιά ή πιθανά να χορηγήθηκαν, να αναζητήσετε αν υπάρχουν ευρήματα δοσολογίας. Πώς θα γίνει η έρευνα, για να το καταλάβω. Κοιτάξτε, σε οποιαδήποτε περίπτωση απροσδόκητου θανάτου, ανεξήγητου θανάτου, γίνονται συγκεκριμένα βήματα. Ένα το κομμάτι της διερεύνησης τέτοιων υποθέσεων ή και αν όχι θανάτων, περιπτώσεων που έχουμε ανεξήγητες επιπλοκές ιατρικές πορείες, εν πάση περιπτώσει, αναλύουμε διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Προφανώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και το ιατρικό ιστορικό του παιδιού ενδιαφέρει και το ιατρικό ιστορικό της οικογένειας ενδιαφέρει. Και έχει συνέβη μέσα στο νοσοκομείο ενδιαφέρει, αλλά ένα φυσικά μεγάλο κομμάτι είναι και η φαρμακευτική αγωγή που δόθηκε, είτε εισθελημένα, είτε αθέλητα, είτε με το σωστό, είτε με το λάθος τρόπο. Δυστυχώς, ένα μεγάλο κομμάτι των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στα νοσοκομεία παγκόσμια έχει να κάνει και με προβλήματα με τη φαρμακοθεραπεία. Και είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση παγκοσμίως και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να προλάβουμε. Αν όμως δεν το έχουμε υπόψη μας και δεν σκεφτόμαστε σε σχέση με αυτό, δημιουργείται ζήτημα. Η παιδίατρη όμως και της χώρας μας και παγκοσμίως είναι πάρα πολύ γνώστες του ζητήματος, ακριβώς γιατί είναι λίγο αδικημένοι όσον αφορά τις φαρμακοθεραπείες. Τα περισσότερα φάρμακα δεν δοκιμάζονται σε παιδιατρικούς πληθυσμούς και δεν έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες πριν βγουν στην κυκλοφορία. Οπότε πραγματικά οι παιδίατροι όλων των χωρών βρίσκονται λίγο σε δύσκολη θέση. Μισό λεπτό, γιατί αυτό τώρα που μας λέτε σε συνδυασμό με κάτι που θίξατε νωρίτερα, θέλω αν μπορείτε να μας το αναλύσετε περαιτέρω. Είπατε ότι πολλές φορές τυχαίνει τα παιδιά να παίρνουν αυξημένη δόση του φαρμάκου από αυτή που θα έπρεπε. Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι ακόμη και όταν υπολογίζουμε τη σωστή δόση, δεν είναι πάντα προβλέψιμο πώς θα διαχειριστεί το σώμα του παιδιού το φάρμακο. Ξέρετε, το τι κάνει ένα φάρμακο στο σώμα μας έχει να κάνει και με το τι κάνει το σώμα μας σε ένα φάρμακο. Η διαδικασία αυτή στα παιδιά είναι λίγο διαφορετική από αυτή που είναι στους ενήλικες. Και έχει να κάνει με την ηλικία του παιδιού, έχει να κάνει με την οριμότητα του παιδιού, έχει να κάνει με το αν γεννήθηκε πρόωρο ή τελειόμενο. Είναι πάρα πολλές πληροφορίες που παίζουν ρόλο, ακριβώς. Ναι, ναι. Στο σημείο που βρίσκεται η υπόθεση, γνωρίζετε ποια ουσία ψάχνουμε? Όχι, δεν έχει κάτι. Δεν έχει συζητηθεί και πραγματικά εντυπωσιάζομαι από αυτά που διαβάζω και εγώ στα νέα. Ναι. Και ότι είναι πρόκειται για μια συγκεκριμένη ουσία και είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε. Δεν έχω περαιτέρω πληροφορίες. Ναι. Σαφώς έχει γίνει ένας πρώτος έλεγχος, ο τυπικός που γίνεται ως συνήθεις, και μέχρι τώρα ευρήματα θα γίνει και λίγο πιο εξειδικευμένος έλεγχος.
Η ιατροδικαστική εξέταση δεν τα ανακαλύπτει αυτά. Θέλω να πω ότι κοιτάξτε. Ψάχτηκαν τα αίτια θανάτου των παιδιών. Γιατί μιλάμε για μια ουσία η οποία φέρεται να έχει εντοπιστεί σε δύο από τα τρία παιδιά. Κοιτάξτε, η ιατροδικαστική εξέταση έχει δύο παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα κοιτούμε το ανθρώπινο σώμα εξωτερικά και εσωτερικά σε μακροσκοπικό επίπεδο με το γυμνό μάτι και λαμβάνονται δείγματα ιστών ή οργάνων τα οποία εξετάζουν παθολογονατόμοι στη συνέχεια, όχι ιατροδικαστές και τοξικολόγοι, στο μικροσκόπιο. Δεν βλέπουμε πάντα εμφανείς αλλοιώσεις ή εμφανείς αιτίες για τις οποίες συμβαίνει κάτι. Και εκεί έρχεται η τοξικολογική εξέταση ή άλλου τύπου ανάλυση, γενετικές εξετάσεις, η δική μας δουλειά στην κλινική φαρμακολογία που απλά συνθέτουμε πληροφορίες, που ίσως μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να δώσει περαιτέρω ενδείξεις ή αποδείξεις για το τι έχει συμβεί. Πάντως, το γεγονός και μόνο ότι έχουν σταλεί στο συγκεκριμένο εργαστήριο που γνωρίζουμε τι δουλειά κάνετε και πόσο εξειδικευμένοι είστε, δείχνει ότι μόνο εσείς στην Ελλάδα μπορείτε να ανακαλύψετε εάν υπάρχει κάτι και σε τι ποσότητα και τι ακριβώς μπορεί να δώσει αυτό παραπάνω στις έρευνες. Κοιτάξτε, δεν θα τολμούσα να ισχυριστώ ότι είμαστε μοναδικοί. Είμαι βέβαιη ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που κάνουν αντίστοιχες έρευνες. Αυτή τη στιγμή όμως η Ιατροδικαστική Υπηρεσία των Αθηνών επέλεξε να στείλει τις εξετάσεις στο δικό μας εργαστήριο. Εργαζόμαστε και οι φαρμακολόγοι και οι τοξικολόγοι να αναπτύξουμε λίγο περισσότερο τις δυνατότητες που έχουμε. Είμαστε σε στενή συνεργασία. Ελπίζω να καταφέρουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε Πάντως, πολύ. Μπορεί να καταλήξετε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο? Δηλαδή, ότι η τάδε ουσία προκάλεσε το θάνατο, μπορεί να φτάσετε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα? Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό συμβαίνει. Είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι όμως πάντα ξεκάθαρο να συνδέσει κανείς ένα τελικό γεγονός με μια αρχική αιτία ή να εξηγήσει πάντα το μηχανισμό. Αν καταφέρουμε να το κάνουμε, αν είναι κάτι προφανές, φυσικά και μπορεί να γίνει. Έχει συμβεί, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να βγουν και τα αποτελέσματα. Καλή σας ημέρα.